Μπορεί να είναι υποψήφιο. Καλημέρα σε όλους. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Σταγιάννη. Έχει μάλιστα αποδεχτεί. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Μας φέρνετε και είδηση. Καλημέρα σας. Έχει αποδεχτεί ότι αν του προταθεί. Πώς λοιπόν προχωράνε, μπορεί να είναι πρόεδρος και κύριο Σταγιάννη. Πέστε μας. Ναι, αυτό που σήμερα τελειώνει η προεκλογική εκστρατεία, μάλλον η κακοκαιρία την τελείωσε λίγο πιο πριν. Έχει παραλύσει η χώρα, παίζουν και αυτά ρόλο την τελευταία στιγμή και για τη μετακίνηση των ψηφοφόρων. Υπάρχουν τρεις υποψήφοι πρωθυπουργοί. Ο ένας είναι ο Ταγιάννη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον πρώτο είναι ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ο κεντροδεξιός συνασπισμός φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να έρχεται πρώτος, χωρίς όμως να μπορεί να έχει την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής. Υπάρχει μια, η κεντροαριστερά φαίνεται λίγο να ανακάμπτει, δεν θα μπορεί και αυτή όμως να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο πιο επικρατέστερος πρωθυπουργός είναι μάλλον ο Πάολο Τζεντιλόνι. Το τελευταίο διάστημα τον έχουν στηρίξει και από την Ευρώπη ο Μακρόν και η Μέρκελ και μέσα από την Ιταλία πρώην πρωθυπουργή, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο πρώτη. Και έχουμε και τον υποψήφιο του κινήματος των Πέντε Αστέρων του Μπέμπε Γκρίλο, τον Ντιμάγιο, το οποίο μάλλον θα είναι το κόμμα που θα πάρει τους περισσότερους ψήφους, αλλά επειδή είναι μόνο του, δεν είναι μέσα σε συνασπισμό και αυτό δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει. Αυτή είναι η κατάσταση. Φοβούνται βέβαια την κυβερνησία πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία πρέπει να εκδώσει μέσα στο 2018 400 δισεκατομμύρια σε ομόλογα. Mm-hmm. Και φοβούνται πάρα πολύ ότι μετά τις εκλογές μπορεί να έχουν κερδοσκοπικές κινήσεις στα spread των ομολόγων. Και είναι σημαντικό αυτό και για την έκδοση των ομολόγων και για την πληρωμή των των επιτοκίων που φτάνουν τα 70-80 δισεκατομμύρια το χρόνο και υπάρχει μια σχετική ανασφάλεια σε αυτό το θέμα. Θα είναι τεράστια η εποχή, θα φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ και αν μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς την προεκλογική εκστρατεία μπορεί να πει ότι είναι η αδιαφορία των πολιτών το κύριο και το βασικό πρόταγμα. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί προφανώς ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Η κοινωνική κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Υπάρχουν 12 εκατομμύρια Ιταλοί που έχουν βγει έξω από το σύστημα υγείας. Το 30% του κόσμου βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της χώρας. Οι νέες θέσεις εργασίας στην πλειοψηφία τους είναι πρόσχερες, ευκαιριακές, αυτό που λέμε εν ολίγης πρεκαριάτο. Και υπάρχει μια γενική κοινωνική ανασφάλεια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αργύρη. Να είσαι καλά. Ο Αργύρης μας έδωσε, ο συνάδελφος είναι συνάδελφος στην Αυγή, είναι ανταποκριτής στην Αυγή. Μας έδωσε το ρεπορτάζ πλήρες.